Κύριε Ιντζέ, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Χονδρόπουλε. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά τις ευρωεκλογές. Δεν έχουν μείνει και πάρα πολλές ημέρες. Να ξεκινήσουμε πρώτα με εσάς, λίγο να μας πείτε δύο λόγια για εσάς, αν θέλετε, κύριε Ιντζέ, και να μας πείτε και τι γίνεται αν είστε στο μέσο κάποιας περιοδίας. Γιατί τον μιλήσαμε πριν από λίγο, μου είπατε είμαι στο αυτοκίνητο, οπότε να φανταστώ ότι περιοδεύετε. Ναι, ακριβώς. Σήμερα βρισκόμαστε με το κομματικό μας κλιμάκιο στη Χαλκιδική, στη Συμφωνία, στο δεύτερο πόδι, όπως το λέμε και εμείς εδώ πέρα. Ναι, όντως έχουν μείνει λίγες μέρες, όμως είναι σημαντικές για να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στο λαό μας, στα εργατικά λαϊκά στρώματα, να ακούσουν τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, ώστε να κάνουν το βήμα, το μεγάλο βήμα στις 9 του μηνός, που είναι ένα, να ενισχυθεί, να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μέσα από την κάλπη της Ευρωβουλής. Τώρα, πάνω σε αυτό το τελευταίο που είπατε, δεν μπορώ να σας ρωτήσω παρά από το πώς θα πείσουμε τους νέους να πάνε στην κάλπη. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που λέμε στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, αλλά κυρίως στους νέους, είναι ότι αυτές οι εκλογές είναι πολύ σημαντικές για το επόμενο διάστημα. Τι εννοούμε εμείς με αυτό όμως? Μπορεί να βγαίνουν άλλα κόμματα, ο Πρωθυπουργός, άλλα επιτελεία να δίνουν πιο μικρή σημασία ή να λένε έλα δεν βαριέσαι, δεν βγάζει κυβέρνηση κτλ. Ή να διατηρούν μια στάση πιο ήσυχη, να το πούμε έτσι, γιατί τους συμφέρει, γιατί τους διευκολύνει να περνάνε το αντιλαϊκό τους έργο. Αυτό που λέμε εμείς όμως είναι ότι επί της ουσίας πραγματικά βγάζει η κυβέρνηση. Και αυτή η κάλπη, το λέμε γιατί πρώτον, το 90% των νομοθετημάτων που πέρασε η Ευρωβουλή το προηγούμενο διάστημα έγιναν νόμοι του ελληνικού κράτους. Και ξέρετε, τα στοιχεία μέσα στην Ευρωβουλή είναι αμήλικτα. Το ότι ψήφισε δηλαδή το κάθε κόμμα με πρωταγωνίστρια σε αυτή τη φάση τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία υπάρχει μια πολύ μεγάλη στρατηγική σύμπλευση, εμείς το λέμε. Και τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι το 90% για παράδειγμα των ψηφοφοριών του ΠΑΣΟΚ ήταν ίδια με τις Νέας Δημοκρατίας. Το 75% ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ίδια με τις Νέας Δημοκρατίας. Του Βελόπουλου που το παίζει αντισυστημικός και βγαίνει με επαναστατικές κορώνες δήθεν υπέρμαχος των αγροτών και των εργατών, η ψήφος του ήταν στο 54% κοντά, ίδια με τις Νέες Δημοκρατίες. Επί της ουσίας εδώ μιλάμε για ένα μαύρο μπλοκ επί της ουσίας αντιλαϊκών επιθέσεων προς τα εργατικά τμήματα, τα λαϊκά τμήματα της χώρας μας, και όχι μόνο πανευρωπαϊκό είναι το θέμα, στο οποίο πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή αντίσταση, μια ισχυρή απάντηση, το οποίο θα σημάνει και ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα, αν θέλετε, στο οποίο μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την ψήφο στο ΚΚΕ, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι νεολαίοι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, πρέπει να πάνε να ρίξουν το κόκκινο στην κάλπη, όπως το κάνανε και χθες, κύριε Χονδρόπουλε, στις φοιτητικές εκλογές, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας βγήκε τρίτη δύναμη. Είναι πάρα πολύ εθαρρυντικό στοιχείο αυτό. Γενικά έχει ανέβει το ΚΚΚ και στις τελευταίες εθνικές, έτσι δεν είναι, κύριε Ιντζέ? Ναι, εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι γενικότερα υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτησης στην κοινωνία μέσα προς τις πολιτικές, τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια. Το οποίο είχε και την αντανάκλασή του και στις εθνικές και στις περιφερειακές και στις δημοτικές εκλογές το προηγούμενο διάστημα. Εκεί όμως που πρέπει και πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο είναι τις μάχες που δίνουμε καθημερινά 365 μέρες το χρόνο. Και αυτές οι μάχες είναι οι μεγάλες απεργίες που έγιναν και θα συνεχίσουν να γίνουν το επόμενο διάστημα. Είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για καλύτερους μισθούς, για καλύτερη ζωή στους αυταπασχολούμενους, για καλύτερο εισόδημα στους αγρότες, για καλύτερο εισόδημα. Όλα αυτά δείξαν το δρόμο ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στο επόμενο διάστημα, αρκεί και ο λαϊκός παράγοντας να δυναμώσει ακόμα περισσότερο τη δύναμη του και μέσα από το κίνημα και μέσα από τις κάλπες και των ευρωεκλογών. Να πάει ταυτόχρονα δηλαδή αυτή η αντεπίθεση του λαϊκού παράγοντα
προς τις κυβερνήσεις που μας φέρανε μέχρι εδώ. Τώρα, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι ενώ το ΚΚ, όπως είπαμε και πριν, παρουσιάζει μία άνοδο, όταν γίνονται κινητοποιήσεις, αυτό που λέτε δηλαδή διαγωνιστικές κινητοποιήσεις, οι απεργιακές συγκεντρώσεις, όταν γίνονται τέτοια πράγματα, δεν βλέπω καινούργια πρόσωπα. Το οποίο με κάνει εντύπωση, γιατί πώς γίνεται κάποιος να θέλει να συμπορευθεί ξαφνικά με το ΚΚ, αλλά δεν θέλει να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι οι κινητοποιήσεις και το ΚΚ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, έτσι. Με την καλή την έννοια, θα ήθελα να το πω αυτό, όχι με την. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν. Από πού προκύπτει με την έννοια το συμπέρασμα. Εμείς θεωρούμε ότι ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο και με τα τραγικά εγκλήματα όπως είναι το Ντεμπόν, οι πλημμύρες, οι φωτιές, ιδιαίτερα ναι. στην περιοχή σας κτλ. Ναι, ναι. Ότι κινητοποιήθηκε αρκετά περισσότερος κόσμος από το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι σίγουρο αυτό. Ναι. Και δεύτερον, εμείς τουλάχιστον επειδή είμαστε μες στις μάζες, μιλάμε, συζητάμε κτλ. Mm-hmm. Τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον, τα μάτια, τα αυτιά του κόσμου, των εργατών, των μικρών αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ. Των αγροτών ήταν πολύ περισσότερο ανοιχτά το προηγούμενο διάστημα, στο οποίο μάλλον εκφράστηκε και στις κινητοποιήσεις του προηγούμενου το χρόνο. Φτάνει αυτό? Όχι. Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι πρέπει να σημάνει μεγαλύτερη αντεπίθεση και στο κίνημα, δηλαδή εκεί πέρα που ανατρέπονται οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσα στην Ευρωβουλή, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Γιατί για μας δεν σταματάει την Κυριακή πάλι, όπως σας είπα και πριν, για μας πάλι είναι στις εκλογές, αλλά ταυτόχρονα δυναμώνει για το επόμενο διάστημα, για τη Δευτέρα, για την Τρίτη, για όλη τη χρονιά. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Πάντως είναι δύσκολο να πείσεις, όχι το να πάει ένα νέο να πάει στην κάλπη, πόσο να σηκωθεί από τον καναπέ, να αφήσει το κινητό και να πάει στην κινητοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Κοιτάξτε, υπάρχουν σημεία, αυτό που λέμε των καιρών, που εντάξει, θέλουν την νεολαία να τη σπρώξουν στο να μην ασχολείται, γιατί αυτό του συμφέρει. Όμως εμείς πρέπει να επιμείνουμε. Mm-hmm. Και εμείς επιμένουμε και μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ και μέσα από τις φοιτητικές μας παρατάξεις και μέσα από τη δουλειά που κάνουμε στους μαθητές με τις δυνάμεις που υπάρχουν εκεί πέρα της ΚΝΕ, των συντονιστικών των σχολείων εκεί πέρα, mm-hmm. ότι πρέπει να ασχοληθούν και όχι απλά πρέπει να ασχοληθούν, πρέπει να κοιτάξουν κατάματα τον αντίπαλο, που ο αντίπαλος είναι οι κυβερνήσεις που έχει φέρει τους γονιούς τους, που έχουν φέρει τις ίδιες τις ζωές των νέων ανθρώπων από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο σε αυτή την κατάσταση. Και εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ότι για παράδειγμα οι ευρωπαϊκές οδηγίες στο προηγούμενο διάστημα είχαν αυτό σκοπό. Να μειώσουν κι άλλο το επίπεδο ζωής και της νεολαίας. Για παράδειγμα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πέρασε η Νέα Δημοκρατία ήταν μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση δεκαετιών τώρα. Που προσπαθούσαν να την περάσουν με τον Α ή Β τρόπο στην Ελλάδα. Αυτό έχει άμεσα αντανάκλαση και στις ζωές των νέων ανθρώπων. Για τις σπουδές τους, για τη ζωή τους. Για τα πτυχία, αν θα έχουν αξία ή όχι το επόμενο διάστημα. Εμείς λέμε ότι αυτή πάλι δεν πρέπει να σταματήσει, πρέπει να γιγαντωθεί και ότι η νεολαία πρέπει να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Γιατί το επόμενο διάστημα μας περιμένουν σπουδαίες μάχες σε αυτό το επίπεδο για να αποτρέψουμε και για να κερδίσουμε πράγματα τα οποία μας έχουν πάρει και πράγματα τα οποία επί της ουσίας είναι οι διευρυμένες λαϊκές μας ανάγκες. Μάλιστα. Κύριε Ντζά, υποθέσουμε ότι αύριο στις 9 του μηνός εκλέγεστε. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα ασχοληθείτε σε περίπτωση που πάτε στο μεγάλο ευρωπαϊκό τραπέζι. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και οι ευρωβουλευτές του το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. θα το πω με παράδειγμα δηλαδή, ναι. γιατί και για μας ξέρετε πολύ καλά και ο λαός το ξέρει ότι δεν είναι μια προσωπική μάχη κτλ. Mm-hmm. Για μας είναι μια συλλογική μάχη ώστε να δυναμώσουμε το ΚΚΕ όπως σας είπα και πριν. Έστω, συλλογικά. Οπότε, ναι. Ναι, όποιος, εμείς λέμε ότι πρέπει καταρχήν να βγουν πολύ περισσότεροι και βουλευτές και ευρωβουλευτές στην προκειμένη περίπτωση, mm-hmm. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς με τη δικιά μας την πλευρά θα προσπαθήσουμε και να αναδείξουμε όλη την αντιλαϊκή κατεύθυνση και την αντιλαϊκή ατζέντα που θα περάσει την επόμενη πενταετία. Όχι μόνο θα την κάνουμε μια αντιπολίτευση μέσα στα έδρανα της Ευρωβουλής, θα την φέρουμε έξω στην κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την επίθεση που θα δεχθούμε. Γιατί θα δεχθούμε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι. Η τεράστια πλειοψηφία πέραν από το βασικά όχι, πλην από τις δύο έδρες του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ευρωβουλή το προηγούμενο διάστημα, όλοι οι υπόλοιποι ψηφίζαν υπέρ των λόμπι. Ξέρετε τι είναι το λόμπι, νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά. Τα λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας είναι μεγάλες επιχειρήσεις που οθούν την αντιλαϊκή ατζέντα που θα πάρει το ΤΑΔΕ ή το ΔΙΝΑ κόμμα μέσα στην Ευρωβουλή για να γίνει ευρωπαϊκή οδηγία. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, ήταν το Qatar Gate. Όσον αφορά αυτά που είχαν γίνει και με το Πασόκ και με την Καϊλή, για παράδειγμα, όλα αυτά
Το Κομμουνιστικό Κόμμα τα ανέδειξε μέσα από επερωτήσεις, μέσα από παρεμβάσεις στην Ευρωβουλή. Ή για παράδειγμα το έγκλημα των Τεμπών. Το ανέδειξε μέσα στην Ευρωβουλή. Προσπάθησε να πάρει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα όλη αυτή η υπόθεση με το έγκλημα που κόστησε 57 αθώες ψυχές. Ταυτόχρονα, και να τελειώσω με ένα τελευταίο παράδειγμα, είναι το μόνο κόμμα που ανέδειξε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τα δύο υπεραλιστικά πολεμικά μέτωπα που μένονται, ένα στη Μέση Ανατολή και ένα στην Ουκρανία. Κανένα άλλο κόμμα δεν βγήκε να εναντιωθεί ενάντια στην υπεραλιστική επέμβαση που γίνεται αυτή τη στιγμή και στις μάχες που δέχονται για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ή για παράδειγμα για τον πόλεμο της Ουκρανίας, που έχουν βγει ήδη 60 δις για να πάνε στα χέρια του Ζελένσκι μέσω όπλων. Ή για παράδειγμα η φρεγάτα Ίδρα, που είναι μέσω ευρωπαϊκής οδηγίας κάτω αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα και την πληρώνει αδρά ο ελληνικός λαός με 500.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα οι μισθοί καθυλώνονται και που καθυλώνονται. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ενημέρωσε, πάλεψε και συνεχίζει να παλεύει για όλα αυτά που σας είπα και μέσα από την Ευρωβουλή. Τώρα, ένα από τα βασικά προβλήματα που εντοπίζω εγώ στην όλη διαδικασία είναι ότι πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε και την, ας το πούμε, τη σωστή ενημέρωση για το τι γίνεται στην Ευρώπη και δεν μας, όχι μόνο δεν μεταφέρονται, είτε από εμένα, από συναδέλφους, ας το πούμε, γενικά να μιλήσουμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά νιώθω, αφουγκραζόμενος εδώ, τουλάχιστον την τοπική κοινωνία, ότι πολλούς δεν τους νοιάζει κιόλας. Δηλαδή, όταν έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, όταν ο άλλος στις 15 του μηνός τελειώνει ο μισθός, έτσι. Ακριβώς. Το να ασχοληθεί με το τι αποφασίσανε στην Ευρώπη, ποιος ευρωβουλευτής πήρε εκείνη τη στάση. Τώρα, εσείς πριν μιλήσατε για μια στρατηγική σύμπλευση. Άμα ο άνθρωπος στο σπίτι του, έτσι, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, έτσι, ζορίζεται οικονομικά, νομίζω ότι δεν θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κοιτάξει. Τι λέτε? Ναι, αλλά θα πρέπει και εμείς αυτή τη δουλειά προσπαθούμε να κάνουμε όσο περισσότερο γίνεται και όσο πιο πλατιά γίνεται, να δούμε τη ρίζα του κακού. Και η ρίζα του κακού είναι όλες αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες που πάρθηκαν όλη την προηγούμενη πενταετία. Για παράδειγμα, το ζήτημα της ακρίβειας δεν έπεσε από τον ουρανό. Ήτανε πολιτικές επιλογές. Ευρωπαϊκές πολιτικές επιλογές. Και ευρωπαϊκές πολιτικές. Και κατά το, πώς το λένε, η χώρα τις εφάρμοσε κατά την τεράστια πλειοψηφία. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι έχουμε στραφεί σε αυτό που λένε αυτή η πράσινη ανάπτυξη έφερε πολλά μεγάλα βάσανα στον ελληνικό λαό το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι έχει επιλέξει η χώρα μας να εισάγει πανάκριβο LNG, φυσικό αέριο, για να μπορέσει να στηρίξει τα αμερικάνικα μονοπόλια και ταυτόχρονα τη μεταφορά μέσω των Ελλήνων εφοπλιστών. Και εμείς παίρνουμε σε τετραπλάσια τιμή, για παράδειγμα, αυτό το φυσικό αέριο. Είναι πολιτική επιλογή και είναι και πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Το γεγονός, για παράδειγμα. Και με αυτό ολοκληρώστε, παρακαλώ, γιατί πιεζόμαστε χρονικά. Ναι. Το ότι σε αυτές τις συνθήκες η ακρίβεια σπάει κόκαλα και η μισθή είναι καθυλωμένη, έχει περάσει και από ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως είναι το 13ωρο, το 6ήμερο κτλ. Ναι. Άρα, εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Να πούμε την αλήθεια για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αντιλαϊκό ρόλο της και το χαρακτήρα της. Ότι δεν αλλάζει, ότι ανατρέπεται και ότι μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο μιας Ευρώπης των λαών, φιλιωμένη μεταξύ μας, στο οποίο θα βάζουμε πλώρη για την κάλυψη των διευρυμένων λαϊκών αναγκών. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Ιντζέ. Καλή επιτυχία στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ.